Και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα τηλεφωνικώς με την υποψήφια ευρωβουλευτή του κόμματος Ελλήνων Συνέλευσης, την κυρία Μαρία Ντάσιου, η οποία βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Ντάσιου, καλή σας μέρα από την Τρίπολη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αρτόπουλε, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Αρχικά θέλω να ρωτήσω τι εκτιμάτε εσείς ότι διακυβεύεται σε αυτές τις ευρωεκλογές. Και το ρωτώ αυτό υπό την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας για την πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί, και άλλοι πιστεύουν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα και εσωτερικά, υπό την έννοια ότι αν τα κόμματα, κυρίως το κυβερνητικό κόμμα, αν έχει χαμηλότερα ποσοστά, μπορεί να ανοίξει μια μεγαλύτερη συζήτηση για αμφισβήτηση της Νέας Δημοκρατίας στο άμεσο μέλλον. Εσείς ποιο πιστεύετε ότι είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών? Χαίρομαι, εδώ μου θέτετε βέβαια δύο θέματα και τα δύο ισχύουν. Το πρώτο που αφορά την Ευρώπη και το ότι όλα λαμβάνονται και όλες οι αποφάσεις έρχονται από την Ευρώπη και ενσωματώνονται μέσα στην Ελλάδα, αυτό ισχύει, διότι το 80% των νόμων που ψηφίζονται μέσα στην Ελληνική Βουλή έρχονται κατευθείαν από την Ευρώπη και δύο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι σίγουρο ότι τα πάντα επηρεάζονται από την κυβερνητική πολιτική της Ευρώπης, και εκεί πρέπει να έχουμε ισχυρές ελληνικές φωνές ώστε να μπορούμε να σταματάμε οτιδήποτε άδικο έχετε προς την πατρίδα μας. Το δεύτερο κομμάτι της σταθερότητας, όπως είπατε πολύ καθαρά, αφορά στην ουσία το κομμάτι της κυβέρνησης, η οποία με όλα αυτά που έχει πράξει τα τελευταία χρόνια σίγουρα βρίσκεται σε δεινή θέση, και πάντα σε τέτοιες εκλογικές διαδικασίες βλέπουμε ότι κινούνται και το θέμα των εθνικών εκλογών. Και κύριε Αρτόπουλε, εγώ αυτό που παρακολουθώ καθημερινά μέσα από τις πολιτικές συζητήσεις που γίνονται είναι σαν να έχουμε εθνικές εκλογές στην ουσία. Δηλαδή όλες οι συζητήσεις έχουν να κάνουν με το εσωτερικό της Ελλάδας και όχι τόσο πολύ στην Ευρώπη και τα θέματα που έρχονται από εκεί και για ποιο λόγο τελικά η Ελλάδα δεν έχει πάρει σοβαρή θέση σε όλα όσα... σε όλα όσα την αφορούν, σε όλα όσα αφορούν την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες. Γιατί χωρίς Έλληνες πολίτες η Ελλάδα δεν υπάρχει. Σωστά. Από την άλλη πλευρά, ενώ τα κόμματα έχουν μια ρητορική ότι δεν πρέπει ο κόσμος να απέχει και ότι πρέπει να πάει να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές, παράλληλα υπάρχει αίσθηση ότι ειδικά τα κόμματα εξουσίας βολεύονται από την αποχή. Και το λέω αυτό διότι επί της ουσίας δεν γίνεται καμία κίνηση πέρα από κάποια σκόρπια λόγια δεξιά και αριστερά προκειμένου να παρακινηθεί ο κόσμος και να αντιληφθεί την σπουδαιότητα της εν λόγω εκλογικής αναμέτρησης, και είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο η αποχή να είναι ακόμα μεγαλύτερη συγκριτικά με τις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν που το βλέπουμε τώρα να το, όπως λέτε και εσύ, να το τονίζουν. Βέβαια η Ελλήνων Συνέλευση έχει μιλήσει όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές και από τις προηγουμένες, αλλά και από την πρώτη φορά που πήραμε μέρος σε εθνικές εκλογές, και ως εθνικός πολιτικός φορέας δεν θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, ότι η αποχή είναι αυτό που έχει σκοτώσει σήμερα όλο το πολιτικό περιβάλλον αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον, διότι ο πολίτης πρέπει να είναι ενεργός, πρέπει να μετέχει και κρίσεως και αρχής σε όλα όσα αφορούν τη ζωή του. Γιατί ό,τι ψηφίζεται, ό,τι έρχεται, ό,τι συμβαίνει καθημερινά αφορά το σύνολο των πολιτών και όχι μερικές μερίδες ανθρώπων. Έτσι λοιπόν αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι λόγια, και εγώ το θέτω και αλλιώς. Είναι κάτι που το βιώνω, γιατί είμαι πολίτης της Ελλάδας και ενεργός, όχι ενεργός στην πολιτική ζωή, γιατί ποτέ δεν με ενδιέφερε η κομματική πολιτική ζωή. Τώρα είμαι ένας ενεργός πολίτης που γνωρίζω την αλήθεια και πώς ακριβώς πρέπει να κινηθούμε, να κινούμαστε όλοι οι πολίτες. Αλλά το ζω όλα τα χρόνια που ψηφίζω, όπου ενώ
η ψήφος είναι υποχρεωτική βάση συντάγματος, δεν έχει αλλάξει αυτό μέσα από το σύνταγμά μας. Mm-hmm. Τελικά με όλες τις διαδικασίες που έχουν τρέξει τα κόμματα έχουν καταφέρει να πιώσουν στο μυαλό του πολίτη τη δύναμή του. Γιατί αυτό που σκεφτόμαστε όλοι είναι, όλα αυτά, και οι περισσότεροι πολίτες γι' αυτό και απέχουν, είναι ότι ό,τι και να ψηφίσω πάλι θα γίνει ό,τι θέλουν αυτοί, δεν θα μπορέσω να καταφέρω κάτι. Άρα λοιπόν αυτό μέσα σε μια, σε μια διάρκεια 30 και πλέον χρόνων έχει ενσωματωθεί μέσα στην κοινωνία και έχει γίνει θεσμός στο να μην ψηφίζουμε, κάτι το οποίο είναι άδικο. Εγώ δεν μπορώ να το πω απαράδεκτο, γιατί νομικά είναι, γιατί θα πρέπει όλοι να ψηφίζουμε. Αλλά είναι άδικο για όλους εμάς το να μην παίρνουμε θέση πραγματικά και να αφήνουμε κάποιους άλλους ή ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδος να παίρνει τις αποφάσεις για μας και εμείς μετά να βγαίνουμε και να γκρινιάζουμε. Αυτή είναι μια νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει σε όλους τους πολίτες και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι, ο ένας με τον άλλον, να τραβήξουμε τους συμπολίτες μας, τα αδέρφια μας και να πάμε να πάρουμε θέση σήμερα για τη δική μας ζωή και πόσο μάλλον για τη ζωή των παιδιών μας, έτσι, γιατί αυτό που λένε και τα κόμματα ότι έρχονται άσχημα πράγματα, έρχονται άσχημα πράγματα αν δεν πάρουμε θέση. Είπατε σε μία πρόσφατη συνέντευξή σας ότι οι ευρωβουλευτές του κόμματος Ελλήνων Συνέλευσης θα ελέγξουν κάθε συμφωνία που έχει υπογραφεί στην Ευρώπη. Και ρωτώ, πόσο εύκολο και απλό είναι να γίνει αυτό, υπό την έννοια ότι αν το κόμμα εκλέξει έναν ευρωβουλευτή, πάρουμε αυτό το σενάριο, πώς μπορεί ένας άνθρωπος από μόνος να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και να μπορέσει να παρακινήσει και να τρέξει μια ολόκληρη διαδικασία έτσι ώστε να ελεγχθούν όλες αυτές οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στην Ευρώπη και αφορούν την Ελλάδα? Πολύ ωραία, μου αρέσει η ερώτησή σου γιατί δεν μου την έχει κάνει κανείς. Ο Ευρωβουλευτής, βλέπετε, είναι και κάτι που δεν μας το αναλύουν, δηλαδή είναι άλλη μια έλλειψη που υπάρχει, ότι τελικά δεν μας έχουν αναλύσει το ρόλο του Ευρωβουλευτή. Ο Ευρωβουλευτής είναι θεσμός, είναι θεσμικό πρόσωπο. Έχοντας λοιπόν την εκπροσώπηση, γιατί οι Έλληνες Ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης πηγαίνουμε ως εκπρόσωποι, εκπρόσωποι όλων των πολιτών στην ουσία, δεν διαχωρίζουμε αυτούς που ψήφισαν ή δεν μας ψήφισαν, άρα μιλάμε για την Ελλάδα, έχει τη δυνατότητα και με άλλες φωνές που υπάρχουν μέσα στο Κοινοβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο, και είναι πάρα πολλές και τους έχουμε δει και πρόσφατα όταν ήρθαν σε κόντρα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με ευρωβουλευτές των κομμάτων που έχουμε εκεί για τα θέματα της Ελλάδας, για το έγκλημα των τεμπών. Υπάρχουν αυτά όλα καταγεγραμμένα, να είναι υπέρ της Ελλάδος και οι δικοί μας τελικά να υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος. Ναι. Όπως και στην απόφαση που έχει βγει για το δίκαιο στην Ελλάδα, όπου μου καταδικάζεται η Ελλάδα ότι δεν έχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν ένας ευρωβουλευτής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οτιδήποτε υπάρχει ως υπογραφή συμφωνίας και να μπορέσει μαζί με άλλους ευρωβουλευτές να θέσουν τα θέματα πάνω στις συμφωνίες αυτές και για το τι έχει συμβεί. Θα σας δώσω και ένα μικρό δείγμα πάνω σε αυτό και κάτι που υπάρχει ήδη, είναι γνωστό. Λοιπόν, από το 1970 που εφαρμόστηκε ο ΦΠΑ είναι ένας ευρωπαϊκός φόρος που όλος πηγαίνει στα γραφεία της Ευρώπης, όλος, όχι μόνο της Ελλάδας, από όλα τα κράτη. Εδώ λοιπόν είναι μια συμφωνία η οποία υπάρχει και μέσα στο δικό μας το πλαίσιο. Θέλουμε να δούμε λοιπόν τι έχει εισπραχθεί. Δεν είναι δικαίωμά μας να δούμε πόσα ποσά έχουμε στείλει όταν έχουμε 24% ΦΠΑ, άρα κάθε 4 χρόνια στέλνουμε ένα ολόκληρο ακαθάριστο εθνικό προϊόν προς την Ευρώπη και τελικά με τις συμβάσεις που πήραμε πίσω, τα χρήματα που έχουμε πάρει από διάφορα προγράμματα, ΕΣΠΑ, Λίτερ κτλ. Αντιστοιχούν τα ποσά αυτά και πού πήγαν τα χρήματα είμαστε και γιατί εφόσον είμαστε ισότιμοι εταίροι έτσι όπως γνωρίζουμε έτσι όλοι είμαστε ισότιμοι εταίροι στην Ευρώπη για ποιο λόγο δεν έχουμε λάβει ανταποδοτικά τα ποσά που χρειαζόμασταν ώστε να υπάρχει η ίδια ανάπτυξη όπως υπάρχει και σε άλλες χώρες και σε βιομηχανικό επίπεδο και στο επίπεδο της υγείας και στο επίπεδο του βιωτικού επίπεδου των πολιτών.
Όλα αυτά λοιπόν δεν τα έχουμε δει ποτέ να τα κάνει, να κάνει κάποιος έναν έλεγχο. Ναι. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει και ένας άνθρωπος μπορεί να κινήσει πάρα πολλά. Και θα δώσω και ένα τελευταίο δείγμα πάνω σε αυτό, που το βλέπουμε τώρα με την μητέρα αυτή που έχασε την κόρη της στο έγκλημα των τεπών. Mm-hmm. Πόσα πράγματα μπόρεσε και ανακοίνησε ένα άτομο, με τη βοήθεια και άλλων συγγενών φυσικά και με τη στήριξή τους και με τη στήριξη όλου του ελληνικού λαού, πόσα πράγματα μπόρεσε και έφερε στην επιφάνεια και πόσο παλεύει. Άρα λοιπόν γίνεται, και πόσο μάλλον είσαι θεσμός. Ναι, ναι, ναι. Ο θεσμός είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που σήμερα λείπει για να έχουμε μια ορθή διοίκηση είναι το να έχουμε τους θεσμούς στα χέρια μας. Mm-hmm. Και για να εφαρμοστούν όλο το πρόγραμμα της Ελληνοσυνέλευσης και εντός της Ελλάδος. Μάλιστα. Κυρία Ντάσιου, ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής για να απαντήσετε και να στείλετε και ένα μήνυμα στον κόσμο. Υπάρχουν 31 κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο μας σε αυτές τις ευρωεκλογές. Εφόσον έρθει λοιπόν ένας ψηφοφόρος και σας ρωτήσει, έχω 31 επιλογές, γιατί να επιλέξω το κόμμα Ελλήνων Συνέλευσης? Τι διαφορετικό πρεσβεύει σε σχέση με τα άλλα 30 κόμματα τα οποία είναι υποψήφια? Τι απαντάτε? Ωραία, λοιπόν, εκεί κατευθείαν θα το απαντήσω ότι το 2015 οι ίδιοι οι πολίτες, όταν είδαμε ότι όλα τα κόμματα, ειδικά τα κόμματα εξουσίας, με όλες τις νόμιμες και νομικές κινήσεις που έπραξε ο κύριος Αρτέμης Όρας για να μην μπούμε στα μνημόνια, για να μπορέσουν να κατέβουν τα τεράστια κεφάλαια που υπάρχουν από τους καταπιστευματικούς λογαριασμούς των Ελλήνων, και τελικά να έχουμε μια πολύ διαφορετική πορεία σαν χώρα, δεν έπραξαν κάτι. Ζητήσαμε ήδη οι πολίτες με υπογραφές μας να δημιουργηθεί ο εθνικός πολιτικός φορέας των Ελλήνων, που δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν υπήρχε μάλλον μέχρι τότε. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει και άλλος. Γιατί η Ελλήνων Συνέλευσης, το διακύβευμα είναι ότι δεν διαχωριζόμαστε ούτε σε αριστερούς, δεξιούς ή οτιδήποτε άλλο. Ότι και να ψήφισε ο καθένας δεν αφορά την Ελλήνων Συνέλευσης. Σήμερα ο εθνικός πολιτικός φορέας είναι για το σύνολο των πολιτών και φέρει το σύνολο των πολιτών μέσα του, χωρίς κόμμα, χωρίς δόμα, χωρίς χρώμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει ο κάθε πολίτης συνειδητά να μπει και να δει τι ακριβώς προσφέρει το κάθε κόμμα που μπορεί να σκεφτεί από τα 31 που λέτε, από τα υπόλοιπα 30 που είναι μέσα στην Ελλήνων Συνέλευση. Να μπει και να δει κάποια πράγματα και να δει τις διαφορές. Η Ελλήνων Συνέλευση, αυτό που έχει στα χέρια της, έχει τεράστιο πλούτο, ο οποίος είναι για όλους τους πολίτες, δεν είναι για να χρησιμοποιηθεί από έναν άνθρωπο ή από μια κάστα ανθρώπων. Είναι για να πέσει στην αγορά όλος αυτός ο πλούτος, να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη, να υπάρξει ανάσα για όλους τους πολίτες την επόμενη μέρα. Και φυσικά μέσα από την Ευρώπη, γιατί όλα έρχονται από εκεί, οι Έλληνες ευρωβουλευτές αυτό που έχουν ως στόχο και σκοπό, χωρίς να έχουν καμία δέσμευση από πίσω, ούτε χωρίς και κανένα φόβο, είναι, όπως είπαμε, να ελέγξουν όλες τις συμφωνίες και να φέρουν μπροστά στα μάτια όλων των Ευρωπαίων πολιτών και τον δικό τους πλούτο. Γιατί όπως έχουμε εμείς πλούτο, έχουν όλοι οι πολίτες. Απλά όλα αυτά τα χρόνια κάποια σκοτεινά κέντρα εξουσίας είναι αυτά που εκμεταλλεύονται τον πλούτο των πολιτών. Και αυτό ήρθε η ώρα να αλλάξει. Άρα κάθε πολίτης πρέπει σήμερα να αποφασίσει και να δει τι ακριβώς θέλει. Θέλει να βρίσκεται στο ίδιο αυτό που ζούσε όλα αυτά τα χρόνια, με υποσχέσεις, με δηλώσεις, με εξαγγελίες, ή να πάρει τις αποδείξεις στα χέρια του και να αποφασίσει τελικά με κρίση τι ακριβώς θέλει για το μέλλον της χώρας μας και δίγαμε το μέλλον όλης της Ευρώπης. Κυρία Ντάσιου, καλή επιτυχία στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τόπουλε. Να είστε καλά και για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.